Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά. Τώρα, ο ασθενής, ο τυφωνός, λοιπόν, πήρε τον αναστολέα του, τις φωτοδεστεράσεις, αλλά δεν ανταποκρίνεται. Τι κάνουμε? Και να τα πάμε λίγο διαφορετικά. Πώς θα ορίσουμε αυτόν τον ασθενή, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται? Ο ορισμός είναι ουσιαστικά αυτός που βλέπετε στη διαφάνεια. Πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον τέσσερις φορές το φάρμακο, να έχει φτάσει μέχρι τη μέγιστη ανεκτή δόση, δηλαδή χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, απαραίτητα με βάση το μηχανισμό να έχει ικανοποιητική σεξουαλική διέγερση και βέβαια να ληφθούν υπόψη οι βασικές φαρμακοκινητικές ιδιότητες του κάθε φαρμάκου σε σχέση κυρίως με το χρόνο λήψης και την τροφή. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ασθενής έχει πάρει το φάρμακο τέσσερις τουλάχιστον φορές κάτω από αυτές τις ιδανικές συνθήκες και δεν ανταποκρίνεται, τότε παίρνει και την πινακίδα ότι είναι non-responder ή μη ανταποκρινόμενος, αν θέλετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε στον ασθενή αυτόν? Τα βήματα που πρέπει να ελέγξουμε προτού σκεφτούμε οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική επιλογή είναι αυτά. Παίρνει ο ασθενής γνήσιο φάρμακο? Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή. Το έχει πάρει σωστές οδηγίες από το γιατρό του για το πώς θα το λάβει το φάρμακο? Και αν έχει λάβει σωστές οδηγίες, αυτός το λαμβάνει τελικά σωστά? Και γιατί γνήσιο φάρμακο? Γιατί γνήσιο? Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάρει email που πουλάνε μέσω ίντερνετ οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από διάφορες μελέτες τις οποίες έχουν γίνει, τα φάρμακα αυτά τα οποία διακινούνται μέσω του ίντερνετ είναι τουλάχιστον από αμφίβολες πηγές και από αναλύσεις που έχουν γίνει, τις περισσότερες φορές δεν περιέχουν καν δραστική ουσία. Καν δραστική ουσία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μπορεί να έχει σιλδεναφύλλη για παράδειγμα μέσα το φάρμακο, αλλά να έχει μια 5 ή 10 μιλιγκράμμ, μια αστεία δόση δηλαδή ουσιαστικά για τη σιλδεναφύλλη, ή να παρουσιάζει και κάποια έγκουταχα τα οποία πιθανώς να είναι και επικίνδυνα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν ο ασθενής μας έρχεται στο ιατρείο. Λοιπόν, το παίρνει σωστά? Έχει σεξουαλική διέγερση? Ακόμα και σήμερα έρχονται ασθενείς οι οποίοι παίρνουν το φάρμακο χωρίς να έχουν σεξουαλική διέγερση και λένε ότι δεν ανταποκρίνεται. Ακόμα και σήμερα δυστυχώς. Ακόμα και σήμερα. Πήρε τη μέγιστη δόση. Δεν μπορεί κανείς να συζητήσει για μία ανταπόκριση όταν δεν έχει φτάσει στα 100 μιλιγκράμμ σιλδεναφύλλης, αλλά έχει περιοριστεί στα 50. Έτσι. Εκτός αν τα 100 είναι μη ανεκτά. Και βέβαια, το πήρε το φάρμακο ικανοποιητικό χρονικό διάστημα πριν τη σεξουαλική επαφή. Δεν μπορεί εγώ να πάρω το φάρμακο αυτή τη στιγμή και να περιμένω σε 5 λεπτά να έχω στήσει. Έτσι. Είναι παράλογο. Αυτές είναι δύο από τις σχετικά παλιότερες μελέτες, 5 και 6 χρόνια έχουν περάσει από τότε, όπου αυτές οι πολύ απλές οδηγίες, κοιτάξτε σε τι ποσοστά οδήγησαν ανταπόκρισης. Δηλαδή, με μία επίσκεψη και τρεις απλές οδηγίες που θα δώσει στον ασθενή, μπορεί να μετατρέψει ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, ένα σημαντικότατο ποσοστό αυτών, σε ανταποκρινόμενους. Αυτό λοιπόν πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι το πρώτο βήμα και το πιο απαραίτητο ίσως. Λοιπόν, και το άλλο βήμα. Τι μας λένε οι μελέτες και των τριών φαρμάκων? Ότι τα φάρμακα αυτά είναι αποτελεσματικά και μάλιστα γρήγορα. 14, 16, 11 λεπτά με κάτι αποτελεσματικότητες γύρω στο 20 με 35%. Δηλαδή μας λένε οι μελέτες ότι το 30% των ασθενών θα έχει στήσει μέσα στο πρώτο τέταρτο. Πολύ ωραία, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία θα αποτύχει. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί εμείς να περιμένουμε τον ασθενή μας να είναι στο 30% υποχρεωτικά. Πρέπει να περιμένουμε τον απαραίτητο χρόνο. Και ο απαραίτητος χρόνος, το ξαναλέω, είναι η μία ώρα τουλάχιστον για τη σιλδεναφύλλη και τη βαρδεναφύλλη και οι δύο ώρες με άδειο στομάχι, πολύ σωστά, και οι δύο ώρες για την τεδαλαφύλλη. Λοιπόν, τα κάναμε λοιπόν όλα αυτά. Αν ήμασταν τυχεροί, ή μάλλον αν ήταν ο ασθενής μας τυχερός, θα έλεγα, και ανταποκρίνεται, έχει καλώς. Εάν παρόλα αυτά ο ασθενής μας δεν ανταποκρίνεται,
τότε είναι ο πραγματικός μη ανταποκρινόμενος ασθενής. Είναι δηλαδή ο πραγματικός ασθενής, τον οποίο τα φάρμακα αυτά δεν είναι αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων που να είναι αποτελεσματικά στον οποιοδήποτε ασθενή. Έχουμε λοιπόν τότε τον πραγματικά μη ανταποκρινόμενο ασθενή. Τι θα τον κάνουμε αυτόν τον ασθενή, πώς θα τον χειριστούμε, τι λέτε? Παρακαλώ. Βεβαίως. Αν ένας ασθενής κάνοντας όλα αυτά δεν ανταποκριθεί στην συνδελαφίνη, λέμε ότι δεν ανταποκρίνεται σε όλους τους PDE5 inhibitors ή... Πολύ ωραία ερώτηση. Αφήστε με να το προχωρήσω, να την απαντήσω στη συνέχεια. Πώς θα τον προτείνετε, να το πούμε διαφορετικά. Προτείνετε δηλαδή στον ασθενή αυτό να χορηγηθεί ένας άλλος αναστολέας φωσφοδιεστεράσης. Εγώ αυτό θα έκανα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κάποια άλλη άποψη? Τι άλλο φαντάζεται κανείς ότι θα κάνει? Ποτέ κανένας και άμα ανταποκρίνει την εμπειρία λίγο. Θα φτάσω εκεί πέρα. Λοιπόν, θα ήθελα όμως προτού φτάσω εκεί πέρα να σας πω ένα πολύ σημαντικό επίσης θέμα το οποίο αφορά την χορήγηση των αστολέων του φωτοδεστεράσης, κάτι το οποίο συνήθως το αδιαφορούμε. Αν υποθέσουμε ότι ο ασθενής μας ανταποκρίθηκε και είναι ένας ασθενής ο οποίος πάει καλά, έχει τη φυσιολογική του στήση με το φάρμακο και πάει πολύ καλά. Σωρία μελετών, πραγματικά σωρία μελετών, δείχνει ότι η μισή από τους ασθενείς αυτούς, παρότι πάνε καλά και δεν έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, διακόπτουν το φάρμακο. Διακόπτουν τη φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια, στο γιατί τη διακόπτουν υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Μπορεί να υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, μπορεί να υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι λόγοι. Αλλά μία από τις σημαντικότερες παράμετροι που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι το ότι δεν βλέπουμε σωστά τους ασθενείς αυτούς. Δεν εξετάζουμε πραγματικά τις ανάγκες των ασθενών αυτών, έτσι. Δεν τον βλέπουμε τον ασθενή σαν άνθρωπο ουσιαστικά. Και σε αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το εξετάζουμε για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε ουσιαστικά τη συμπεριφορά του ασθενή σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια διαφάνεια την οποία τη δείχνω πάντα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια διαφάνεια από ένα μεγάλο κέντρο του Ισραήλ όπου τι κάνανε εδώ πέρα. Πήραν τους ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν και τους οποίους δύο επισκέψεις αφιέρωσαν δύο μόνο επισκέψεις για να τους δώσουν οδηγίες κατάλληλες, για να τους υποστηρίξουν αν θέλετε ψυχολογικά και να τους παρέχουν κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη. Και δείτε ένα εντυπωσιακό ποσοστό, γύρω στο 24%, να έχουν φυσιολογική στήση με βάση το ερωτηματολόγιο του IIF. Αυτά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μέσα... Έτσι, ίσως στην καθημερινότητά μας συνήθως τα αγνοούμε. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε πραγματικά τους ασθενείς, εάν τους δούμε σωστά. Λοιπόν, να ξαναρθούμε λοιπόν στο ερώτημα. Κάποιος άλλος καμιά ιδέα έχει εκτός από το να δώσει κάποιο άλλο PDE5? Όχι. Ποιος έχει δώσει σε ασθενή που δεν ανταποκρίνεται σε οποιονδήποτε έναν από τους PDE5 κάποιον άλλον? Έπαιρνε σιλδεναφίλη, δεν ανταποκρινόταν και πήρε βαρδεναφίλη. Αρκετοί δώσανε. Τι εμπειρία έχετε στην κλινική πράξη? Πέστε λίγο στα μικρόφωνα, πώς πήγαν οι άρρωστοι? Παρακαλώ. Άλλοι, ένα ποσοστό 30% περίπου, όπως το υπολογίζω τώρα, πήγανε καλά. Αλλά κάποια... Δηλαδή ανταποκρίθηκαν. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Άλλες εμπειρίες? Εδώ ουσιαστικά τις κλινικές εμπειρίες θέλουμε. Άλλες κλινικές εμπειρίες γιατί αρκετοί δώσανε. Εσείς? Οκ, εντάξει. Λέμε σε σχέση με την αλλαγή του φαρμάκου, ναι. Είναι δύσκολο να δώσουμε οδηγία στον ασθενή που δεν ανταποκρίνεται να αλλάξει σύντροφο. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι καθόλου αστείο γιατί έρχονται πολλοί άντρες στο ιατρείο γιατί έχουν συστατική δυσλειτουργία τελείες με τη γυναίκα τους. Ναι. Και είναι ένα πράγμα που δεν λαμβάνει υπόψη ο ρολόγος και έτσι είναι στην πραγματικότητα όμως. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να εξετάσουμε εάν με κάποια άλλη σύντροφο έχει ικανοποιητική ανταπόκριση. Φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο λέτε. Αλλά ας δεχτούμε ότι ο ασθενής αυτός δεν έχει με καμία σύντροφο. Δηλαδή ας το ενοποιήσουμε. Δύο λεπτά λίγο. Για να μην παρεξήγηση. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας μας να πει πρέπει να δοκιμάσετε και με μία άλλη σύντροφο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι ότι μπορεί και πρέπει να τον δείτε μόνο. Το ζευγάρι. Για να... Παρακαλώ.
Συγγνώμη, στο μικρόφωνο. Δεν είναι αισθητική δυσλειτουργία αυτό. Δηλαδή ότι δεν ερεθίζεται από τη γυναίκα του δεν σημαίνει ότι έχει αισθητική δυσλειτουργία. Ναι, αλλά ο σκοπός είναι μέχρι να φτάσουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να ρωτήσουμε αν έχει δοκιμάσει διαφορετικά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού στο ζήτημα. Δεν θα το ρωτήσουμε ποτέ μπροστά στη γυναίκα. Σαφώς και όχι. Σαφώς και αυτό λέω ότι πρέπει πρώτα να τον δούμε. Αν και συνέστα όταν έρχεται μαζί με τη γυναίκα, συνέστα κάτι άλλο συμβαίνει. Εντάξει, αλλά υπάρχουν κάποια ζευγάρια τα οποία και το καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή όταν σου λέει είμαστε αγαπημένοι χρόνια και το λέει ο ίδιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γουστάρει εκεί που είναι, ότι βρίσκεται, δεν θα είναι λαλίστατος και είναι κρίμα και είμαστε μαζί και την αγαπώ και τη θέλω και τα λοιπά. Δεν θα υπερβάλλει. Έτσι, θα είναι συμμαζεμένος. Αλλά επίσης, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και να είναι μαζί, την ώρα της κλινικής εξέτασης που θα μείνετε μαζί του 4-5 λεπτά ως ουρολόγος να κάνεις την κλινική εξέταση, κάνεις όλες τις κρίσεις και είναι ιδιωτικός ο χώρος, κάνεις όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις, είναι 2-3 ερωτήσεις και τα μαθαίνεις όλα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αλλά αυτό το θέμα επίσης πολλοί μπερδεύουν. Και αυτό που είπε η συνάδελφος είναι ο σωστό, γιατί ότι πολλοί λένε ότι δεν καταλαβαίνουν ότι η ερωτική επιθυμία λείπει. Λένε δεν έχω στήσει. Γιατί λογικά λέει, α, τώρα πρέπει να το κάνω, άρα πρέπει να έχω στήσει. Δεν αναρωτιέται, έχω επιθυμία να το κάνω. Και αυτό το μπέρδεμα υπάρχει. Λοιπόν, εκτός από άλλη εμπειρία από αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής από τον έναν αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης σε άλλον. Σήκωσαν αρκετή χέρι. Πείτε μας λιγάκι τις εμπειρίες σας. Παρακαλώ. Από τη μικρή εμπειρία που έχω, ένα 30% πιστεύω και εγώ ότι ανταποκρίθηκε. Βέβαια, σε πολλούς αναγκάστηκα να αλλάξω και τον τρόπο. Δηλαδή, εκεί πέρα, σε 70χρονους που ήθελαν μια περιστασιακή χρήση και δεν τους έπιανε, ας πούμε, η συνδελαφίλη, αναγκάστηκε να πάω σε βαρδεναφίνη καθημερινά. Με την ίδια λογική θα μπορούσατε να δοκιμάσετε και σε βαρδεναφίνη καθημερινά. Ναι, λέω τώρα ότι εκτός από το σκεύασμα άλλαξα. Αλλάξατε και το πήγατε σε καθημερινή χωρίς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κάποιος άλλος έχει κάποια εμπειρία? Παρακαλώ. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά με την αλλαγή του φαρμάκου. Τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Ίσως μόνο στην περίπτωση που από την κατηγορία της λιδεναφύλης, της βαρδεναφύλης, πάμε στην ταδαλαφύλη λόγω της διαφοράς του μορίου, της χημικής δομής δηλαδή και της ενδεχομένως διαφορετικής ανταπόκρισης που μπορεί να έχει για αυτό το λόγο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα αποτελέσματα όταν αλλάζουμε το φάρμακο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Τι θα έκανε κανείς στον ασθενή? Να πω κι εγώ λίγο την εμπειρία μου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι εντελώς μεμονωμένοι ασθενείς που λένε «Α, το ένα δεν μου κάνει, πήρα το άλλο και είναι σούπερ». Εγώ ποτέ μου δεν το εξήγησα και δεν τους πίστεψα και έτσι όπως μίλουσαν και όπως τα έλεγαν. Και σημασία τεράστια έχει, άμα θα υπάρχει βελτίωση ή όχι, τεράστια έχει, ποια είναι η ανταπόκριση με το φάρμακο. Δηλαδή, ένας που λέει ότι δεν γίνεται τίποτα, λίγο φουσκώνει, αποκλείεται με οποιοδήποτε φάρμακο, σε οποιαδήποτε δόση, να δουλέψει. Αποκλείεται. Δεν το έχω δει ποτέ μου, δηλαδή, τόσα χρόνια. Εκεί πέρα που παίζει είναι κάποιος στους μη ικανοποιημένους. Δηλαδή, οι μελέτες δείχνουν, αλλά είναι ο μέσος όρος, έτσι. Και αυτό που είπε ο κ. Χατζημαρκάκης, μην το ξεχνάτε, ο καθένας είναι άλλη περίπτωση. Οι μελέτες δείχνουν ότι αν ένα φάρμακο δεν σου δίνει 7 στις 10 φορές πολύ καλή ποιότητα, ο μέσος όρος είναι αυτός, δεν σε καλύπτει. Δεν γίνεται ανοιχτό. Δηλαδή, η ιστορία της απομορφήνης. Ήτανε 5-5,5 φορές, 6 δεν μπόρεσε να αντέξει. Αλλά, είναι πολύ βασικό να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε όταν ακριβώς θέλουμε λίγο δοκίμαση για κανένα άλλο, να πιάσουμε περισσότερες επιτυχείς επαφές. Για μικρές, πολύ μικρές διαφοροποιήσεις και αλλαγές. Και φαρμακολογικά να το πάρουμε δεν είναι δυνατόν. Μπορούν να έχουν. Εκεί όμως που είναι πολύ σημαντική η αλλαγή από το ένα στο άλλο, είναι πού? Να το πω ή έχεις διαφάνεια? Όχι, δεν. Λοιπόν, σαν επιθύμιες ενέργειες. Δεν σημαίνει ότι μου έκανε πονοκέφαλο το ένα, σε καμία περίπτωση θα μου κάνει και το άλλο. Και γι' αυτό σήμερα δεν επιτρέπεται να έχετε κανέναν ασθενή με ανεπιθύμητη ενέργεια που να μην έχει δοκιμάσει και τους τρεις. Δεν σημαίνει, και αυτό είναι απόλυτο ότι δεν σημαίνει. Μπορεί να υπάρξει κάποιοι, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα έχουν τον ίδιο πονοκέφαλο και με τα τρία. Ελάχιστοι. Λοιπόν, να επανέλθουμε λοιπόν στο τι θα κάνουμε στον ασθενή ο οποίος παίρνει τα φάρμακα σωστά. Είπαμε ότι μία πιθανή επιλογή είναι να αλλάξουμε το φάρμακο με κάποιον άλλον ή να αλλάξουμε
τον τρόπο χορήγησης του. Όταν λέμε αλλάξουν τρόπο χορήγησης, μιλάμε να πάμε από την κατεπίκληση στην καθημερινή χορήγηση. Κάτι άλλο. Τεστοστερόνη, ποιος ζητάει στον ασθενή να μετρήσει? Για σηκώστε λίγο τα χέρια σας. Ποιος μετράει τεστοστερόνη ορού στους ασθενείς που έχουν στη δική της λειτουργία? Λιγότεροι από τους μισούς. Όχι, σήκωσαν και κάποιοι άλλοι χέρι που... Για ξανασηκώστε λιγάκι χέρι, ξανασηκώστε. Όχι πάντα. Μάλιστα. Οκ. Τώρα δεν... Λοιπόν. Παρακαλώ, λέγεται. Ο βιοχημικός έλεγχος δεν γίνεται τόσο ή άλλως πάντα πριν τη χορήγηση αναστολών, δηλαδή τεστοστερόνη, προλακτίνη, ζάχαρη, λιπίδια κτλ. Τα guidelines Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας λένε ότι η τεστοστερόνη σε πρωινό δείγμα πρέπει να μετράται εξ αρχής σε όλους τους ασθενείς. Αλλά για κάποιο λόγο ας υποθέσουμε ότι εμείς δεν το μετρήσαμε. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να τη μετρήσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε ότι ο ασθενής αυτός δεν είναι υπογοναδικός. Και πότε θα τη μετρήσουμε, πώς θα τη μετρήσουμε την τεστοστερόνη? Πείτε δυνατά, στο μικρόφωνο, συγγνώμη. Πριν τις 10 το πρωί. Πριν τις 10 το πρωί, ωραία. Μέτρηση πριν τις 10. Σε πρωινό δείγμα, λοιπόν. Πρωινό δείγμα πάντα, ναι. Έτσι. Ποια τεστοστερόνη θα μετρήσουμε? Την ολική, την ελεύθερη ή τη διαθέσιμη. Πόσοι ζητούν την ολική? Πόσοι ζητούν την ελεύθερη? Πόσοι εμπιστεύονται την ελεύθερη όταν τους δίνουμε? Τότε γιατί τη δίνετε κανένα? Γιατί μετράτε την ελεύθερη? Λοιπόν, εντάξει, ίσως θα πάμε μετά σε πολύ διαφορετικά πεδία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ελεύθερη ουσιαστικά είναι αναξιόπιστη η μέτρησή της. Έτσι, είναι αναξιόπιστη με την έννοια ότι θέλει τέτοια αυστηρή μεθοδολογία στο να μετρηθεί η ελεύθερη τεστοστερόνη, που πρακτικά δεν ξέρω αν κάποιο εργαστήριο στην Ελλάδα υπάρχει που μπορεί να τη μετρήσει. Έτσι. Γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε, αν θέλουμε να υπολογίσουμε την ελεύθερη τεστοστερόνη, αν θυμάστε έναν τύπο που δίνει τη μετατροπή της ολικής σε σχέση με τη διαθέσιμη τεστοστερόνη σε ελεύθερη, εκείνη χρησιμοποιούμε αν θέλουμε να μιλήσουμε για ελεύθερη. Δεν είναι απαραίτητο να μετρήσουμε ελεύθερη τεστοστερόνη παρά σε πολύ εξειδικευμένα περιστατικά. Η ολική τουλάχιστον μας καλύπτει σε πρώτο επίπεδο. Λοιπόν, οι άλλες επιλογές, το να δοκιμάσουμε, θα τα συζητήσουμε αυτά ένα προς ένα. Οι άλλες επιλογές, αναφερθήκαμε αρκετά στο να χορηγήσουμε έναν άλλον PD5 ή να αλλάξουμε την χορήγησή του. Και τέλος είναι να πάμε σε άλλη θεραπευτική επιλογή, δηλαδή θα πει κανένας, εντάξει, τελείωσε η ιστορία με τα φάρμακα, πάμε σε ενέσεις, σε προθέσεις ή σε ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας. Λοιπόν, γιατί η τεστοστερόνη και ο υπογοναδισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός στον ασθενή, στον οποίο δεν ανταποκρίνεται σε έναν αστολέα της οδιαστεράσης? Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί πρέπει να έχουμε καλή τεστοστερόνη? Παρακαλώ. Για να υπάρχει σεξουαλική επιθυμία, σεξουαλική διέγερση, όλα αυτά. Όλα τα στα οποία βοηθάει η τεστοστερόνη. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι η τεστοστερόνη είναι μια απαραίτητη ορμόνη, μια ουσία ορμόνη στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βιοσύνθεση του μονοξιδίου του αζότου, και αν ο ασθενής είναι υπογοναδικός, δεν έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μιλάμε για υπογοναδικό, έτσι, όχι για τα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Αυτή είναι μια ουσιαστικά συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο European Urology, η οποία δείχνει ότι πραγματικά ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών οι οποίοι ήταν μη ανταποκρινόμενοι στους αναστολίτες φωσφοδιαστεράσης τύπου 5, εάν διαπιστώθηκε υπογοναδισμός και αποκαταστάθηκε η τεστοστερόνη με τη χορήγηση εξωγενούς τεστοστερόνης με οποιαδήποτε μορφή, ενέσιμη, τζελ, πάτς ίσως, ή την καινούργια μορφή, την μακράς χορήγηση, την ενέσιμη,
Έτσι, περιμένει κανείς μια αποτελεσματικότητα η οποία ποικίλει, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, την τεστοστερόνη πρέπει να την ελέγχουμε τουλάχιστον, αν όχι στην αρχή, όπως λένε τα guidelines, τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση ασθενή, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Βεβαίως. Παρακαλώ. Στην περίπτωση που τελικά διαπιστώσετε ότι ο ασθενής είναι υπογονατικός, αφού δεν ανταποκριθεί στην πρώτη απόπειρα χορήγησης του φαρμάκου, θα δώσετε μία περίοδο χάριτος, μήπως η τεστοστερόνη του αρκεί για να έχει καλυστήσει? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δηλαδή, μήπως μπορεί ο ασθενής μόνο με την αποκατάσταση της τεστοστερόνης να έχει μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή? Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εσείς τι θα κάνατε? Νομίζω πως ναι. Εξαρτάται από την τιμή που θα έβρισκα. Αν η τιμή ήταν κάτω από 200 είναι η τεστοστερόνη του. Ναι, αν είναι κάτω από 200, θα μπορούσε η ίδια τεστοστερόνη να είναι λόγος συστικής λειτουργίας. Αν είναι πάνω από 200, νομίζω ότι απλά ουσιαστικά δεν υπάρχει ανταπόκριση στο φαρμάκο. Μπορεί ο ασθενής αυτός με την αποκατάσταση των επιπέδων της τεστοστερόνης να γίνει ουσιαστικά να μην έχει πρόβλημα συστικής λειτουργίας. Και αυτό είναι ουσιαστικά και το σκεπτικό, το ότι η τεστοστερόνη μπαίνει στην αρχή στο διαγνωστικό έλεγχο. Είναι ίσως η μόνη εξέταση που μπαίνει στην αρχή στο διαγνωστικό έλεγχο. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η στρατηγική. Επειδή όμως ο ασθενής αυτός, τι θα έκανα εγώ, θα σας πω. Επειδή ο ασθενής αυτός έχει έρθει για το πρόβλημα της ειδικής της λειτουργίας και ίσως βιάζεται λιγάκι, δεν είναι κακό να συγχορηγηθεί με τους PDE5, έτσι, για να αποκατασταθεί το πρόβλημά του της ειδικής λειτουργίας και να δώσουμε το χρόνο να αποκατασταθεί τη στερόνη. Τη στερόνη δεν αποκατασταθεί τόσο εύκολα. Θέλει ένα εξάμηνο κατά μέσο όρο περίπου για να αποκατασταθεί. Έτσι, περίπου. Περίπου για να νορμαλοποιηθεί. Εντάξει. Μπορεί λοιπόν ο ασθενής να παίρνει συγχρόνως τους PDE5, έτσι. Μπορεί να πάρει μόνο το τεστοστερόνη, μπορεί να είναι υπογοναδικός και να λειτουργούν οι PDE5. Μπορεί να λειτουργούν όμως. Μπορεί όχι καλά, αν ο ασθενής έχει μια πολύ ήπια αρτηριακή ανεπάρκεια, μπορεί να λειτουργούν. Τώρα δεν μιλάμε για τεστοστερόνη ευνουχισμού όπως τον καρκίνο του προστάτη, έτσι. Μιλάμε για απλώς ένα χαμηλό επίπεδο. Ένα ήθελα να πω. Βλέπω συνέχεια ουρολόγους να γράφουν τα παλιά σκευάσματα τεστοστερόνης. Είναι πάρα πολύ άσχημα φαρμακοκινητικά. Δεν μπορείτε να πετύχετε επίπεδα. Τα δίναμε και τα χρησιμοποιήσαμε γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο. Σήμερα όμως, προς Θεού, υπάρχουν όλα τα καινούργια σκευάσματα. Επιτυχάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, Ρεσταντόλ και πώς τα έλεγαν και τα λοιπά, όχι πια. Γιατί, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι έχουν το 60% της αγοράς τα παλιά συνταγογραφούμενα κατά 70% από ουρολόγους. Μην δίνετε τα παλιά σκευάσματα. Τα παλιά πάνε έτσι. Έτσι. Δεν μπορεί. Παίζετε με επιθυμία, παίζετε με διαδικασία και μηχανισμούς που θέλουν σταθερά επίπεδα. Δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας. Λάθος θα πείτε ότι του δώσα και δεν ανταποκρίθηκε. Αυτό λίγο να μείνει. Λοιπόν, και για να προχωρήσουμε, έτσι, για τον άλλον PDE5, επιστημονικά δεδομένα πρακτικά δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι μπορεί ο ασθενής, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε σε έναν αστολέα της φωσφοδιεστεράσης, να ανταποκριθεί σε κάποιον άλλον. Δεν υπάρχουν δεδομένα σημαντικά ή πλούσια δεδομένα, αν θέλετε. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι στην κλινική πράξη είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το δοκιμάσει άφοβα και αξίζει τον κόπο αν θέλετε να το δοκιμάσετε, γιατί για κάποιους λόγους οι οποίοι ίσως δεν είναι γνωστοί μπορεί να ανταποκριθεί σε άλλο φάρμακο. Όπως επίσης η συνεχής χορήγηση επίσης είναι μια στρατηγική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και να σώσει, όπως είπατε πολύ σωστά, ασθενείς, κάποιους τουλάχιστον ασθενείς, δεν περιμένει κανείς κάτι μαγικό, έτσι, να σώσει κάποιους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην κατεπίκληση χορήγηση και εδώ όμως τα δεδομένα είναι σχετικά περιορισμένα. Λοιπόν, και για... Είναι μικρό ποσοστέρα, 10% δεν ναι. Σώσετε, έτσι. Έτσι, μην περιμένετε κάτι μαγικό, είναι... αλλά είναι μια στρατηγική η οποία αξίζει τον κόπο να την κάνει κανείς, αν θέλετε, πρωτού πάμε σε ενέσεις. Δεν έχει να χάσει κανείς τίποτα. Λοιπόν, και μία τελευταία διαφάνεια για να ξέρετε τι μας περιμένει στο μέλλον. Έτσι, έχουμε καινούργιους αναστολείς φωσφοδιεστεράσης οι οποίοι υπάρχουν στην αγορά. Όχι την ελληνική, έτσι, ούτε την ευρωπαϊκή. Η ουδεναφύλη και η μυρουδεναφύλη απλώς εγκυκλοπαιδικά είναι δύο φάρμακα που αναπτύχθηκαν στην Κορέα. Έχουν λίγο διαφορετικά φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά, δεν θα σας μπερδέψω.
Η ευαναφίλινα φάρμακο το οποίο αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον θα πάρει έγκριση τέλος του 2011, αρχές του 2012. Και αυτό είναι ένα καινούριο φάρμακο, είναι ένας ενεργοποιητής της γουανιλκυκλάσης. Θυμηθείτε την πρώτη διαφάνεια, τελείως διαφορετικό μηχανισμό δράσης, ο οποίος δεν είναι ικανοποιητικός από μόνος του, αλλά μπορεί, αν συγχορηγηθεί με ένα PD5, στον οποίο αρχικά ο ασθενής δεν ανταποκρίθηκε, στη συνέχεια να ανταποκριθεί. Είναι σε μελέτη φάσης 2. Αυτά έτσι για να ξέρετε τι μας περιμένει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.